Απόψε έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε τον Γιώργο τον Καρανικολό. Ο Γιώργος είναι παλιός γνωριμός και φίλος του τμήματος. Ξεκίνησε την καριέρα του σαν χημικός μηχανικός από το Αριστοτέλειο, όπου αποφύτησε πριν από αρκετά χρόνια. Στη συνέχεια πέρασε στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, όπου έκανε το διδακτορικό του στο Μπάφαλο υπό την επιβούληση του Τριαντάφυλλου του Μούζια και του Πασχάλη του Αλεξανδρίδη. Πήρε το διδακτορικό του και μετά πήγε στην Μινεσότα, όπου έκανε το μεταδιδακτορικό του με τον Μιχάλη το Τζαμπατσί. Το 2007 επέστρεψε στην Ελλάδα, που έκανε ένα πορτόκρουστο στο Δημόκλητο, και από το 2013 και μετά κατέχει θέση ΔΕΠΣ στο Χαλίφα University στο Αμπουντάβι. Σήμερα ο Γιώργος θα μας μιλήσει για καινοτόμα πορώδη συστήματα και διεργασίες διαχωρισμού και κατάλυσης με έμφαση στο διοξείδιο και το υδρογόνο και για νέες συμπληρωματικές ελληνικές περιοχές με το τμήμα μας. Γιώργος, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας και με πολύ μεγάλη χαρά και προσοχή θα ακούσουμε όσα έχεις να μας πεις. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την προσφώνηση. Σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ σήμερα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να δώσω έμφαση μέσω της παρουσίασης στο δεύτερο κομμάτι του τίτλου, ώστε να αναδείξουμε συμπληρωματικές ερευνητικές περιοχές, καινούργιες περιοχές, στις οποίες θα μπορούσα να συνδράμω σε αυτή τη θέση, αν με τιμήσει το διδακτορικό με την ψήφο του, στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών στην Πάτρα. Θα ήθελα να ξεκινήσω. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας δύο λόγια για το πανεπιστήμιο το οποίο είμαι τώρα, το Χαλίφα University. Το Χαλίφα University είναι ένα νέο πανεπιστήμιο στο Αμπουντάμπι. Παρ' όλα αυτά έχει αρκετά μεγάλη δυναμική και εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Βλέπουμε τα rankings τα τελευταία από το Times Higher Education και τα QS rankings. Βλέπουμε ότι είναι σε πολύ καλό position. Επίσης, το Chemical Engineering του τμήματος, το οποίο είναι η βαρχίδα της Πολυτεχνικής, από το US News έχει επίσης ένα πολύ καλό ranking στη θέση 82. Η θέση μου στο Πανεπιστήμιο είναι στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών, όπου είμαι faculty member από το 2013, ξεκινώντας επίκουρος καθηγητής, τώρα είμαι αναπληρωτής καθηγητής. Και να σημειώσω ότι πέρυσι πήρα το Faculty Research Excellence Award, ένα αρκετά competitive award στο Χαλίφα University, το οποίο δίνεται σε ένα faculty ανά rank σε όλη την Πολυτεχνική Σχολή. Λίγα λόγια για την πορεία μου. Όπως φαίνεται από εδώ, περιέγραψε ο πρόεδρος πριν κάποια πράγματα. Ξεκίνησα από την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν φαίνεται το pointer, κύριε Σάντα. Φαίνεται που δείχνω ή όχι. Όχι. Φαίνεται το ποντίκι μου. Φαίνεται μια χαρά. Είναι, φαίνεται, εντάξει. Φαίνεται το βελάκι, ναι. Ωραία. Οπότε ξεκίνησα από την Ελλάδα, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όπου πήρα το πτυχίο μου στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών και στη συνέχεια έκανα το διδακτορικό μου στο University of Buffalo, όπου είχα την τιμή και τη χαρά να συνεργαστώ με δύο εξέχοντες επιστήμονες και ανθρώπους, το Λάκη του Μούτζιερ και τον Πασχάλη τον Αλεξανδρίδη, που μου δώσανε τα πρώτα εφόδια και τα φώτα στην έρευνα. Πήρα το διδακτορικό μου και συνέχεια συνέχισα, έκανα το postdoc στη Μινεσότα, όπου εκεί είχα την τιμή και τη χαρά να συνεργαστώ με άλλο ογκόληθο των χημικών μηχανικών στο εξωτερικό και δι' στην Αμερική, τον Μιχάλη τον Τζαπατσί, όπου εκεί μοιήθηκα στα μυστικά των ζωλιθών, των μεμβρανών, των διεργασιών κατάλυσης διαχωρισμού κλπ. Στη συνέχεια επέστρεψα στην Ελλάδα μέσω ενός Marie Curie Grant, όπου ήμουνα στο Δημόκρητο, και το 2013 δέχτηκα την προσφορά από το Χαλίφα University, όπου είμαι μέχρι σήμερα. Υπάρχει και άλλη μια γραμμή εδώ, είναι διακεκομένη, ελπίζω να γίνει solid line και γι' αυτό το σκοπό βασικά βρίσκομαι εδώ, μακάρι. Λόγω της φύσης αυτού του σεμιναρίου θα ξεκινήσω κάπως ανορθόδοξα σε σύγκριση με κλασικά σεμινάρια που περιμένουμε. Θα ξεκινήσω κατευθείαν με τις περιοχές τις οποίες πιστεύω ότι μπορώ να φανώ χρήσιμος στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών στην Πάτρα. Έτσι, πάντα στο φόκους των χημικών διεργασιών. Έτσι λοιπόν έχω 4 pillars εδώ πέρα στα οποία μπορώ να συνεισφέρω. Ξεκινώντας με το pillar πάνω στη θέση 12 η ώρα, ας πούμε, να το πούμε έτσι, της ετερογενούς κατάλυσης στην θέση 3 o'clock, ας
διαχωρισμούς με ετερογενή συστήματα και θα αναφερθώ σε κάθε μία από αυτές τις περιοχές στην επόμενη διαφάνεια. Στη θέση 6 o'clock, διεργασίες μεμβρανών και φυσικά όλες αυτές οι περιοχές γίνονται backup, υποστηρίζονται από νέα και καινοτόμα υλικά με βάση κυρίως την νανοτεχνολογία, τα οποία παραδείγματα θα δείξω αργότερα. Οπότε ξεκινώντας σε μία-μία από αυτές τις τέσσερις περιοχές, έτσι 12 o'clock, διεργασίες κατάλυση, πώς μπορώ να συνεισφέρω εδώ στο τμήμα. Καταρχήν να ξεκινήσω με το δεύτερο κουτάκι εδώ, το οποίο δείχνει ότι μιλάμε για το τμήμα χημικών μηχανικών στην Πάτρα, όπου excellence has been established στην ετερογενή κατάλυση και θα ήταν τιμή μου να έρθω και να συνεργαστώ με τις ομάδες, με τους pioneers φυσικά τον κύριο Βαγενά και τον κύριο Βερίκιο και φυσικά τους υπάρχοντα μέλη ΔΕΠ αυτή τη στιγμή, τα πανάξια μέλη ΔΕΠ που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ειδικά στον τομέα, αλλά και εκτός τομέας των χημικών μηχανικών, αναφέροντας τον κύριο Κονταρίδη, όπου κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα στη φωτοκατάλυση, τον κύριο Μπεμπέλη στην ηλεκτροκατάλυση και στην ηλεκτροχημία, ειδικά στα fuel cells, κάτι που επίσης με ενδιαφέρει όσον αφορά εφαρμογές υδρογόνου, τον κύριο Κατσαούνη, επίσης στην ηλεκτροκατάλυση και στην ηλεκτροχημία, τον κύριο Μπογοσιάν με τις πάρα πολύ χρήσιμες μεθόδους in situ φασματοσκοπίας για να αναλύει επιφάνειες, τον κύριο Κυριακού πάνω σε διάφορα συστήματα ετερογενούς κατάλυσης, thermal κατάλυσης κύριος, και φυσικά τον κύριο Ματζαβίνο, ο οποίος είναι εκτός τομέα, παρόλα αυτά θα μπορούσε να είναι εντός τομέα, ο οποίος έχει κάνει όλη αυτή τη φοβερή δουλειά πάνω σε catalytic decomposition of water pollutants. Πώς εγώ θα μπορούσα να συνεισφέρω λοιπόν σε ένα τέτοιο excellence, να βάλω και εγώ το λιθαράκι μου λοιπόν πάνω σε αυτό το expertise που υπάρχει. Δείχνω εδώ πέρα τις περιοχές στις οποίες μπορώ να συνεισφέρω με βάση το expertise μου και ξεκινώ με τους ζεολίθους, έτσι μια σημαντική κατηγορία καταλυτών η οποία κατά τη γνώμη μου δεν είναι καλά ανεπτυγμένη, ας πούμε, στο τμήμα και θα μπορούσα εγώ να συνεισφέρω σε αυτό. Άρα λοιπόν η ζεόλιθη είναι ένας τομέας πάνω στην ετερογενή κατάλυση που θα μπορούσα να συνεισφέρω. Συστήματα πολυλειτουργικά που συνδυάζουν capture of carbon dioxide και conversion και θα δείξω παραδείγματα αργότερα. Συστήματα καταλυτών που βασίζονται σε high entropy oxide supports. Φυσικά combining nanotechnology και κατάλυση, την nanokatάλυση σε όρια των μεγέθους καταλυτών ατομικών clusters, έτσι, atomic cluster catalytic systems, engineering των facets των ενεργών επιπέδων των καταλυτών, safe selective catalysts κλπ. Στο position 3 o'clock, έτσι, διαχωρισμή, τη δεύτερη λοιπόν περιοχή στην οποία ενδιαφέρομαι να συνεισφέρω στο τμήμα κι εγώ, είναι διαχωρισμοί με ετερογενή συστήματα, ανάλογα με αυτά των καταλυτών, έτσι, ετερογενή συστήματα, πορώδια συστήματα, functional systems. Εδώ μιλάμε κυρίως για adsorption συστήματα και φυσικά το activity στο οποίο επιδιδόμαστε αρκετά έντονα το τελευταίο καιρό, που είναι το carbon capture. Επίσης, ετερογενή συστήματα διαχωρισμών για διαχωρισμό υδρογόνου από διοξίδιο, παραγωγή blue hydrogen, το μπλε υδρογόνο, το οποίο υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και υπάρχουν στρατηγικές και με τη χώρα εδώ για συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα παράθυρο το οποίο θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε και προς αυτές τις χώρες σε περίπτωση που έρθω στο τμήμα. Removal of other compounds, sulfur compounds κυρίως, έτσι, purification του φυσικού αερίου, removal of hydrogen sulfide, carbon sulfide, μερκαπτάνες, διοξίδιο του θείου, πάλι με χημική απορρόφηση πάνω σε ετερογενή πορώδη συστήματα. Το hydrogen storage είναι μια άλλη περιοχή που θα ήθελα να συμβάλλω. Επίσης, πιστεύω ότι υπάρχει χώρος για ανάπτυξη αυτής της περιοχής στην Πάτρα και ειδικά στον τομέα. Διαχωρισμοί με ετερογενή συστήματα υδρογονανθράκων. Προσανατολιζόμαστε και έχουμε ένα πεδίο εφαρμογών για olefin paraffin separations. Προσπαθούμε να δείξουμε, να δώσουμε energy efficient ways να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό για να χρησιμοποιηθούν ολεφίνες από την εταιρεία πολυμερών για polymerization reactions. Και επίσης, removal of pollutants, waste water treatment, εδώ ανέφερα ήδη το expertise και το overlap που μπορεί να υπάρχει με την ομάδα του κ. Ματζαβίνου και του κ. Παρασκευά.
Στο position 6 o'clock, διεργασίες μεμβρανών. Είναι μια περιοχή πάλι που πιστεύω ότι το τμήμα χημικών μηχανικών στην Πάτρα θα πρέπει να αναπτύξει και θα ήταν χαρά μου να αναπτύξω και αυτό το τομέα. Άρα λοιπόν μιλάμε για μεμβράνες, συστήματα καταλυτικών μεμβρώνων και membrane reactors, μεμβράνες βασιζόμενες σε ανόργανα υλικά, καθώς και πολυμερικά και mixed matrix membranes, separation membranes, συστήματα τα οποία αναπτύσσουμε σε ultra high flux membranes, τα οποία βασίζονται σε orientation of pores of zeolites, καθώς επίσης και μεμβράνες με κανάλια νανοσωλήνων άνθρακα, που είναι ultra high flux επίσης. Selective membranes για διαχωρισμό διοξιδίου και υδρογόνου και επίσης multifunctional membranes για water treatment και catalytic degradation of organic pollutants. Εδώ πάλι αναφέρω τη συνεργασία που θα μπορούσε να αναπτυχθεί με την ομάδα του κ. Ματζαβίνου. Εδώ εγώ η συνεισφορά μου θα είναι στις μεμβράνες, οι οποίες από ό,τι ξέρω υπάρχει πόρος και δεν αναπτύσσει, δεν υπάρχει ιδιαίτερη δραστηριοποίηση στο τμήμα. Οπότε θα ήταν χαρά μου να την αναπτύξω αυτή την περιοχή. Και όλα αυτά φυσικά γίνονται backup με νέα υλικά, υλικά βασισμένα στην ανατεχνολογία, όπως ανέφερα τους ζεολίθους, καθώς επίσης και υλικά βασισμένα σε metal organic frameworks, καινούργια καταλυτικά συστήματα, τα MOFs και συστήματα διαχωρισμών, οι covalent organic frameworks, νέα υλικά βασιζόμενα σε nanocatalysis και atomic cluster catalysts. Δραστηριοποιούμαστε σε ιεραρχικά πορώδη συστήματα, όπως ιεραρχικούς ζεολίθους, όπου προσπαθούμε να κάνουμε induce μέσω porosity σε micropore systems. Υβριδικά συστήματα καταλυτών και συστημάτων, ετερογενών συστημάτων διαχωρισμών με νανοδομές όπως γραφένιο και carbon nanotubes, μεμβράνες ζεολιθών και metal organic frameworks για καταλυτικές εφαρμογές και εφαρμογές διαχωρισμών και επίσης, όπως ανέφερα, μεμβράνες για water treatment. Τώρα, πώς δραστηριοποιούμε σε αυτές όλες τις περιοχές αυτή τη στιγμή? Να σας δείξω δύο πράγματα για την ομάδα μου. Έτσι, η ομάδα αυτή τη στιγμή αποτελείται από 5 διδακτορικούς φοιτητές, έναν φοιτητή master, έναν research scientist, ο οποίος είναι το rank του experienced postdoc, και τρεις research associates. Research associate είναι master holder, οπότε έχουν master αυτοί οι ερευνητές. Επίσης, είμαι co-advisor σε άλλους τρεις μεταπτυχιακούς διδακτορικούς φοιτητές και άλλους τέσσερις φοιτητές master. Είμαι μέλος τριών Center of Excellence που έχουμε στο Χαλίφα University. Είμαστε το μοναδικό group που είμαστε μέλη από τη γέννηση αυτών των κέντρων. Οπότε εργαστήκαμε για το να φτιάξουμε τα consortia, να φτιάξουμε τα proposals από την αρχή. Είναι η μόνη ερευνητική ομάδα που είναι μέλος σε τρία από τα 9 research centers που έχει το Χαλίφα University. Το πρώτο είναι το Center for Catalysis and Separation, στο οποίο επίσης είμαι και theme leader και principal investigator, co-investigator σε αρκετά projects σχετιζόμενα με την κατάλυση και τους διαχωρισμούς. Το δεύτερο κέντρο είναι το REACH, το Research and Innovation Center on Carbon Dioxide and Hydrogen, όπου είμαι υπεύθυνος, principal investigator στο Hydrogen Production and Storage Activity. Και το τρίτο είναι το Center for Membranes and Advanced Water Technology, το CMAT, στο οποίο είμαι principal investigator σε projects τα οποία έχουν να κάνουν mixed matrix, polyfunctional and zeolite membranes για water treatment. Το funding κυρίως είναι εταιρικό, κυρίως είναι βιομηχανικό. Το funding που λαμβάνει η ομάδα μου είναι από την ADNOC, την Abu Dhabi National Oil Company, την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Abu Dhabi. Το Gas Research Center, το οποίο κάνει focus στο gas, είναι μια κοινοπραξία της ADNOC, της Shell, της Total και της Partex. Επίσης, από το Υπουργείο εδώ του Abu Dhabi, το ADEC, το Abu Dhabi Department of Education and Knowledge, το Υπουργείο Παιδείας δηλαδή, και εσωτερικά του Χαλίφα University. Οπότε τώρα θα ξαναπάρω αυτές τις τέσσερις περιοχές από την αρχή για να δείξω κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα του πώς δραστηριοποιούμαστε σε αυτές τις περιοχές. Οπότε, at position 12 o'clock, όπως είπαμε, η πρώτη περιοχή στην ετερογενή κατάλυση, μία από τις υποπεριοχές, όπως ανέφερα, είναι η ανάπτυξη ζεολιθικών καταλυτών. Οι ζεόλιθοι είναι επίσης πολύ σημαντικοί καταλύτες. Όπως είπα, υπάρχει ευκαιρία εδώ να συνεισφέρω και να αναπτύξουμε και αυτούς τους πολύ σημαντικούς καταλύτες και να μελετήσουμε στην Πάτρα και ειδικά στον τομέα μου, στον τομέα των χημικών διεργασιών. Οπότε μιλάμε για καταλύτες οι οποίοι χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, για key processes όπως το FCC, catalytic cracking, hydrocracking, isomerizations, alkylations, κυρίως μικροπορώδη συστήματα, πάνω από 200 διαφορετικοί τύποι ζεολιθών, με πολύπλοκα
δίκτυα διαφόρων ειδών πόρων, τα οποία μπορεί να είναι αλούμινο σιλικέτη ή αλούμινο φωσφέτ, και τα οποία τα διάφορα έλεγχα μπορούν να υποκατασταθούν, όπως θα δούμε αργότερα. Δουλεύουμε πάνω σε αυτούς τους καταλύτες με διάφορους τρόπους και μελετάμε την επίδραση. Για παράδειγμα, σε αυτή τη δουλειά εδώ μελετάμε, η οποία δημοσιεύθηκε τώρα πρόσφατα, πριν από μια μισή εβδομάδα, μελετήσαμε το effect του metal substitution, της υποκατάστασης των μετάλλων, του αλουμίνιου και του φωσφόρου, δηλαδή σε αλούμινο φωσφέιτ κάταλυση, σε αλούμινο φωσφέιτ ζεολάιτ, όπου είδαμε το effect της υποκατάστασης με silicon, cobalt, iron και magnesium, επίσης effects of activation, μορφολογίας και χαρακτηριστικών των πόρων, και τα μελετήσαμε με το παράδειγμα της μιας esterification αντίδρασης, για να δούμε την απόδοσή τους. Σε αυτό το σύστημα έχουμε δύο φοιτητές, σε αυτά τα συστήματα τα οποία είναι τα dual function συστήματα για CO2 capture και conversion, έχουμε δύο φοιτητές που δουλεύουν με την πολύ καλή συνάδελφο εδώ από το Πανεπιστήμιο, στο τμήμα των μηχανολόγων, την Κυριακή Πολυχρονοπούλου. Η Αγέσα μελετάει dual συστήματα capture, όπου έχουμε active senders σε κατάλληλα supports, όπως φαίνεται εδώ, για να δεσμεύουμε το διοξίδιο, το οποίο by surface diffusion μεταπηδά στα καταλυτικά σωματίδια και με τη βοήθεια υδρογόνου μετατρέπεται, το υδρογόνο μπορεί να προέρχεται από renewable sources, μετατρέπεται μέσω της Sabatier αντίδρασης σε μεθάνιο, για παράδειγμα. Έτσι, εδώ κάνουμε tuning τα active sites, ούτως ώστε να έχουμε ικανή βασικότητα στην επιφάνεια, ούτως ώστε να έχουμε capture του διοξιδίου του άνθρακα και επίσης ικανό αριθμό, ικανό density και strength of redox catalytic sites για να κάνουμε το conversion και το hydrogenation του carbon dioxide. Η SAIMA στο δεύτερο panel μελετά high entropy oxides, μια πολύ ενδιαφέρουσα κατηγορία υποστρωμάτων, στα οποία μπορεί να γίνει εύκολα και αποτελεσματικά το tuning των oxygen vacancies, ούτως ώστε να χρησιμοποιηθούν για μετατροπή του διοξιδίου, για conversion, για reduction, και έτσι μελετάμε αυτά τα συστήματα σε αυτό το project. Στην άνω κατάλυση δείχνω ένα overview από διάφορες δουλειές που έχουμε δημοσιεύσει. Στην πρώτη αριστερά εδώ, ουσιαστικά χρησιμοποιήσαμε τους σπόρους μιας μεσοπορόδους σίλικας, όπου κάναμε grafting ιοντικά ρευστά και στη συνέχεια βάλαμε σωματίδια χρυσού και χρησιμοποιήσαμε αυτό το μεσοπορόδιο συστήματα για μετατροπή μονοξιδίου. Όπως και στο δεύτερο σύστημα, έχουμε ένα σύστημα καταλύτη από νανοσωματίδια χρυσού πάνω σε carbon nanotubes, υποστρώματα νανοσωλήνων άνθρακα, όπου είδαμε oxidation και activity of carbon monoxide σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Σε αυτό το παράδειγμα, μελετήσαμε το hydrogen spillover σε συστήματα παλαδίου, particles of παλαδίου πάνω σε single wall carbon nanotubes, όπου το παλάδιο βοηθάει στο splitting, στο dissociation of hydrogen, και μετά το atomic hydrogen γίνεται store πάνω στα γραφητικά πεδία των νανοσωλήνων. Και στο τελευταίο σύστημα εδώ, σαν παραδείγματα, έχουμε αναπτύξει nanoparticle συστήματα ροδίου πάλι πάνω σε carbon nanotubes, και τα μελετήσαμε για reduction of NOx compounds από τις εφαρμογές εντείνω. Στη δεύτερη περιοχή τώρα, να αναφέρω κάποια παραδείγματα. Η δεύτερη περιοχή, 3 o'clock, διαχωρισμοί μετρογενή συστήματα. Εδώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε δύο τομείς, στο carbon capture και στο hydrogen storage. Carbon capture, όπως ξέρουμε, είναι ένα major environmental threat. Έχουμε σπάσει το φράγμα των 410 ppm στην ατμόσφαιρα και αυτό συνεχίζει να ανεβαίνει, όπως βλέπουμε σε αυτές τις καμπύλες, και καθώς επίσης συνεχίζει να ανεβαίνει και η κατανάλωση των fossil fuels, από τις οποίες παράγονται όλα αυτά τα carbon dioxide emission. Οπότε αυτό που εμείς μελετάμε πάνω σε αυτό το τομέα είναι χημικά τροποποιημένα πορώδη συστήματα, ούτως ώστε να έχουμε efficiency και selectivity για carbon capture από διαφόρων ειδών μείγματα. Το τι συμβαίνει λοιπόν στην επιφάνεια, για παράδειγμα, αν τροποποιήσουμε επιφάνεια ποροδών υλικών υψηλής ειδικής επιφάνειας με αμίνες, οι αμίνες είναι CO2-φίλικ συστήματα,
Οπότε, όταν έχουμε μείγματα σε dry conditions, απουσία νερού, έχουμε τις αμίνες οι οποίες αντιδρούν με το διοξείδιο και φτιάχνουν carbamates, όπως βλέπουμε στις τρεις περιπτώσεις here, εδώ για πρωτοταγής, δευτεροταγής και τριτοταγής αμίνες. Όταν έχουμε νερό επίσης στο μείγμα, για παράδειγμα post-combustion capture, εδώ πέρα πάντα το νερό δημιουργεί προβλήματα, γιατί για παράδειγμα αν πάρουμε ένα κλασικό ζεόλιτο, τον 13X, ο οποίος είναι ένα benchmark στο carbon capture, είναι αρκετά υδρόφιλος και το νερό αμέσως μπλοκάρει τα active sites του ζεολίτου και έτσι μειώνεται το capacity για διοξίδιο. Παρ' όλα αυτά, σε αυτές τις τροποποιημένες, αυτά τα τροποποιημένα με αμίνες συστήματα που παρουσιάζουμε εδώ, το νερό μας βοηθάει. Το νερό βοηθάει γιατί in addition, έτσι, επιπρόσθετα με τα carbamates, φτιάχνει bicarbonates, όταν τα carbamates αντιδρούν με το διοξείδιο και το νερό, όπως βλέπουμε σε αυτή την αντίδραση. Καθώς επίσης οι αμίνες που υπάρχουν στην επιφάνεια μπορούν να αντιδράσουν και με το διοξείδιο κατευθείαν και το υδρογόνο να φτιάξουν επίσης bicarbonates. Η διαφορά είναι ότι εδώ πέρα, όταν έχουμε και νερό, η στοιχειομετρία δείχνει ότι για κάθε μολ αμινοομάδων έχουμε προσρόφηση ενός μολ διοξιδίου, ενώ σε dry conditions χρειαζόμαστε 2 μολς αμινών για να έχουμε ίση ποσότητα 1 μολ προσρόφηση διοξιδίου. Άρα λοιπόν εδώ το νερό για μας δεν είναι πρόβλημα, αλλά είναι πλεονέκτημα. Έτσι λοιπόν τροποποιήσαμε με αυτόν τον τρόπο διάφορα πορώδη συστήματα. Εδώ είναι ένα παράδειγμα από nanostructure silica adsorbents, τους οποίους τους φτιάξαμε, έχουν ένα πολύ ενδιαφέρον ιεραρχικό πορώδες και κάναμε grafting κυρίως με silanization πάνω στην επιφάνεια, ώστε να βάλουμε αυτές τις αμίνες τις οποίες περιέγραψα πριν. Αυτό που είδαμε και είναι πολύ ενδιαφέρον εδώ είναι ότι μπορούμε να κάνουμε κάποιους σε πολύ χαμηλές πιέσεις, κάτι το οποίο είναι επιθυμητό και είναι ο στόχος, δεδομένου ότι πολλά emission sources έχουν πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις διοξιδίου. Τώρα υπάρχει και το πεδίο του capture of carbon dioxide from the ambient air, από τον αέρα, όπου φανταζόμαστε εκεί πόσο χαμηλή είναι η περιεκτικότητα του διοξιδίου. Τέτοια συστήματα λοιπόν μπορούν να βοηθήσουν. Βλέπουμε ότι σε πολύ χαμηλές πιέσεις, ακόμα και λιγότερες από 50 μιλιμπάρ, μπορούμε να έχουμε μια πολύ ικανοποιητική, ένα ικανοποιητικό capacity δεδομένης αυτής της λειτουργικότητας των grafted amines πάνω σε αυτά τα πορώδια συστήματα. Η εκλεκτικότητα επίσης σε χαμηλές πιέσεις, εδώ 50 μιλιμπάρ διοξίδιο αζότου, είναι πολύ σημαντική. Και αυτά τα συστήματα έχουμε επιτύχει να έχουν και αρκετά καλό cyclability, regeneration. Βλέπουμε ότι το capacity δεν μειώνεται μετά από 10 κύκλους adsorption-desorption που έχουμε κάνει σε αυτό το παράδειγμα. Αυτό το paper είναι σχεδόν έτοιμο να σταλεί για δημοσίευση. Συστήματα MOFs, τα μεταλλοργανικά, τα metal organic frameworks, τα MOFs είναι καινοτόμα, καινούργια συστήματα τα οποία προέρχονται από δημιουργία πορόδους με συνδυασμό κατάλληλων organic linkers και metal clusters. Είναι καινούργια συστήματα πολύ promising για ετερογενή κατάλυση, για gas storage and separation, filtration of air, water treatment, energy conversion and storage κλπ. Άρα λοιπόν εδώ δραστηριοποιούμαστε επίσης αρκετά στο πεδίο των διαχωρισμών και των καταλυτικών συστημάτων με ετερογενή συστήματα. Μία υποκατηγορία των MOFs είναι τα ZIFs. Τα ZIFs λέγονται zeolitic imidazolate frameworks, γιατί έχουν δομή ανάλογη με τους ζεολίθους, παρόλο που είναι metal organic frameworks, όπως βλέπουμε εδώ, όπως έχουμε τα silicon oxygen silicon bridges, αυτή τη γεωμετρία στους ζεολίθους, ανάλογη γεωμετρία έχουμε και στα ZIFs, όπου το imidazol ring συνδέεται με τα metal clusters με αυτή την ανάλογη γεωμετρία, όπως με τους ζεολίθους. Το πλεονέκτημα αυτών των συστημάτων είναι ότι έχουν πολύ μεγαλύτερη ειδική επιφάνεια και επίσης τα organic linkers, όπως βλέπουμε εδώ, μπορούν να είναι διαφόρων ειδών και έτσι να μπορούμε να κάνουμε tune το binding, την ρόφηση και φυσικά τα active sites για αντιδράσεις πάνω στα linkers επιπρόσθετα με τα metal clusters, τα metal nodes που υπάρχουν σε αυτά τα highly porous systems. Επίσης, τροποποιούμε συστήματα ροφητών βασιζόμενα σε γραφένιο. Είναι πολύ promising συστήματα. Οπότε, αυτό που θέλουμε εδώ πέρα είναι να κάνουμε oxidation, exfoliation και intercalation of graphene με functional ομάδες, ειδικά αμίνες, για να έχουμε αυτή την reactive adsorption, όπως περιέγραψα πριν, carbon dioxide, για παράδειγμα, εδώ πέρα.
Εδώ θέλουμε τα defects, όπως βλέπουμε εδώ, θέλουμε τα defects και θέλουμε τα polar groups πάνω στο γραφένιο. Άρα λοιπόν στο Raman θα βλέπουμε μια πολύ υψηλή κορυφή D-band, κάτι το οποίο αν ήταν εδώ ο κύριος Γαλλιώτης προφανώς δεν θα του άρεσε, γιατί για τις μηχανικές ιδιότητες που μελετάει και βγάζει όλες αυτές τις υπέροχες δημοσιεύσεις, ή για τις ηλεκτρονικές ιδιότητες που μελετούν στο flagship, στο Graphene Labs flagship network, σίγουρα δεν θέλουμε defects. Άρα λοιπόν το D-band είναι enemy. Εδώ πέρα όμως είναι φίλος, γιατί θέλουμε αυτά τα active sites και τα polar groups πάνω στο γραφένιο για τις καταλυτικές μας και για τις ιδιότητες ρόφησης του διοξιδίου σε αυτή την περίπτωση πάνω σε αυτές τις επιφάνειες. Έτσι λοιπόν κάποια ενδεικτικά αποτελέσματα εδώ. Στο γραφένιο, εδώ πέρα έχουμε κάνει intercalate graphene flakes με διάφορες αμίνες, με διάφορες τεχνικές. Και αυτό που βλέπουμε είναι εδώ έχουμε ethylene diamine, εδώ έχουμε polyethylene imine, εδώ έχουμε 3-aminopropyl triethoxy silane, είναι σιλανοποίηση που το κάναμε εδώ. Και φαίνεται ότι έχουμε επιτύχει αυτό το intercalation μεταξύ των graphene flakes, δεδομένου ότι η χαρακτηριστική κορυφή στο X-ray diffraction του γραφενίου μετατοπίζεται προς τα αριστερά, μικρότερες γωνίες, άρα λοιπόν αύξηση του interspace distance. Αυτό τι effect έχει στην ρόφηση του διοξιδίου εδώ πέρα, βλέπουμε το effect, άρα λοιπόν συγκρίνουμε ισόθερμες στους 30 βαθμούς graphene oxide με αυτά τα intercalate συστήματα με τις αμίνες και βλέπουμε μια πολύ σημαντική αύξηση του capacity σε διοξίδιο του άνθρακα. Όπως είπαμε πριν, το νερό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι φίλος μας, δεν είναι εχθρός μας. Το βλέπουμε ξεκάθαρα εδώ, σε περίπτωση που κάνουμε τα ανάλογα τεστ ρόφησης διοξιδίου παρουσία νερού σε humid mixtures. Βλέπουμε επίσης εξαιτίας της παραγωγής των bicarbonates, όπως είπαμε πριν, του σχηματισμού των bicarbonates στην επιφάνεια, έχουμε ακόμα περαιτέρω αύξηση του capacity. Συστήματα γραφενίου, ειδικά πόρους γραφήνες, όπου έχουμε σχηματίσει graphene oxide form, τα έχουμε τροποποιήσει, τις επιφάνειες για να αυξήσουμε τη χημειορρόφηση και το interaction με το διοξίδιο με UV radiation. Είναι μια τεχνολογία την οποία την κάναμε introduce τώρα πρόσφατα σε αυτό το paper στο Chemical Engineering Journal, όπου μπορούμε να τροποποιήσουμε με UV τις επιφάνειες αυτών των συστημάτων και να αυξήσουμε το capacity σε διοξίδιο. Οπότε αυτό που στα optimal συστήματα που δημοσιεύσαμε εκεί είδαμε μια αύξηση του carbon dioxide nitrogen selectivity της τάξης των 30 φορές παραπάνω, 7 φορές αύξηση του capacity σε χαμηλές πιέσεις, όπως είπαμε είναι ο στόχος για capture from low concentration carbon dioxide mixtures. Εδώ έχουμε υβρίδια metal organic frameworks με UV-radiated graphene oxide. Έτσι, αυτά τα υβρίδια ουσιαστικά δημιουργούνται από in-situ growth of metal organic frameworks πάνω στις επιφάνειες των γραφενίων. Άρα λοιπόν δημιουργούμε active sites πάνω στις επιφάνειες του γραφενίου, ώστε τα MOF precursors να απορροφηθούν και μετά να έχουμε growth και nucleation πάνω σε αυτές τις επιφάνειες. Άρα λοιπόν στο τέλος παίρνουμε ένα υβρίδιο το οποίο έχει τη μορφή ενός sandwich, όπου MOF crystallizes and allows the graphene flakes. Αυτό είναι αρκετά σημαντικό, δεδομένου ότι εκτός των άλλων δημιουργούμε additional porosity στα interstitial spaces ανάμεσα στα flakes του γραφενίου και στους κρυσταλλίτες του metal organic framework. Οπότε σε αυτή την περίπτωση εδώ, αυτό το paper είναι σχεδόν επίσης έτοιμο να σταλεί, έχουμε δει ότι αυτό το υβρίδιο metal organic framework και graphene oxide έχει capacity αρκετά μεγαλύτερη, 45% μεγαλύτερη σε σύγκριση ακόμα και με το pure MOF. Εδώ χρησιμοποιήσαμε ένα copper-based MOF, το HACOS-1, το οποίο έχει BDC σαν linker. Πέρα από το διοξίδιο, σκοπός και ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η απομάκρυνση sulfur compounds. Έτσι λοιπόν εδώ μελετάμε απομάκρυνση, για παράδειγμα, hydrogen sulfide. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον για την βιομηχανία του φυσικού αερίου. Χρησιμοποιούμε συστήματα, σε αυτό το paper εδώ χρησιμοποιήσαμε συστήματα metal organic framework graphene oxide επίσης. Βλέπουμε αυτή τη μορφή, αυτού του υβριδίου, το οποίο το έχουμε αναπτύξει in situ και έχουμε επιτύχει αύξηση μέχρι και 80% σε HTS breakthrough uptake. Αυτά τα πειράματα ήταν σε breakthrough columns.
σε θερμοκρασία δωματίου, σε σύγκριση με τα σκέτα Metal Organic Framework. Εδώ χρησιμοποίησαμε πάλι για εφαρμογή απομάκρυνσης hydrogen sulfide, χρησιμοποίησαμε ζεολίθους και φτιάξαμε συστήματα υβριδικά ζεολίθων με copper, με χαλκό, ούτως ώστε να έχουμε το binding του hydrogen sulfide πάνω στο copper, στα copper active sites. Εκεί δημιουργούνται copper sulfides πάνω στην επιφάνεια και έτσι έχουμε αποτελεσματικό capture του hydrogen sulfide. Οπότε εδώ χρησιμοποιήσαμε ζεολίθους και μελετήσαμε πώς θα μπορούσαμε να εμπλουτίσουμε ή να βάλουμε πάνω και το copper. Οπότε είδαμε isomorphic substitution. Σε αυτή την περίπτωση ανταλλάξαμε aluminum ή φόσφορο μέσα στο framework με copper. Επίσης είδαμε ion exchange στην υβρή ή στην αέρια φάση, στην αέρια φάση. Και επίσης φτιάξαμε υβρίδια αυτών των συστημάτων με copper oxide για να δούμε το effect. Αυτή η δουλειά επίσης δημοσιεύτηκε πρόσφατα. Όπως είπαμε, το hydrogen capture, το hydrogen storage είναι επίσης στα ενδιαφέροντά μας. Εδώ δημιουργούμε ανάλογα συστήματα, ανάλογα υβρίδια, metal organic frameworks. Εδώ έχουμε το παράδειγμα του copper BDC με graphene oxide, όπου βλέπουμε αρκετά σημαντική αύξηση του storage capacity για υδρογόνο σε ambient temperature, σε 25 βαθμούς Κελσίου, σε σχέση με το σκέτο MOF, που ήδη τα MOFs, πολλά MOFs έχουν ήδη πολύ καλό capacity για αυτή την λειτουργία. Σε αυτό το παράδειγμα, δημιουργήσαμε graphene oxide foam και εμπλουτίσαμε, κάναμε attach magnesium, έτσι, active centers of magnesium μέσα στο πορόδες και είδαμε, βλέπουμε επίσης μια σημαντική αύξηση του hydrogen storage capacity της τάξης των 2,5 φορών παραπάνω σε σχέση με το σκέτο graphene oxide foam. Πάμε στο τρίτο pillar, 6 o'clock, έτσι είναι οι διεργασίες μεμβρανών, μια περιοχή που, όπως είπα, επίσης θα ήθελα να συνεισφέρω στο τμήμα, να αναπτύξουμε αυτή την περιοχή. Εδώ κάποια παραδείγματα θα δείξω σε αυτή τη δραστηριότητα. Ξεκινώντας με συστήματα καταλυτικών μεμβρανών, εδώ παρουσιάζω κεραμικές μεμβράνες, ζυρκόνια σε αυτή την περίπτωση, οι οποίες είναι ασύμμετρες και τις έχουμε τροποποιήσει με ιωτικά ρευστά και στη συνέχεια έχουμε σχηματίσει πολύ μικρά σωματίδια, νανοσωματίδια χρυσού για oxidation of carbon monoxide. Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε και selectivity από τις μεμβράνες, μπορούμε να κάνουμε tune the pores με τα ιωτικά ρευστά, καθώς επίσης και highly active gold centers για conversion of carbon monoxide σε carbon dioxide. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε ανάλογα συστήματα πάνω σε μεσοπόρους σίλικα. Εδώ πέρα αυτό που είδαμε και αυτό που ήταν ο σκοπός μας είναι να έχουμε αυτές τις πολυλειτουργικές μεμβράνες, όπου τα ιωτικά ρευστά, τα οποία τα κάνουμε graft σε oriented way πάνω στις επιφάνειες της σίλικας, χρησιμοποιούνται επίσης και σαν in situ traps, που σημαίνει ότι το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από την οξείδωση του μονοξιδίου πάνω στα νανοσωματίδια του gold, αμέσως εξαιτίας του υψηλότερου affinity με τα ιωτικά ρευστά, αμέσως γίνεται extracted από τα ιωτικά ρευστά και έτσι τα active sites του χρυσού απελευθερώνονται για τον επόμενο κύκλο της αντίδρασης. Μεμβράνες βασιζόμενες σε υβριδικά, mixed matrix μεμβράνες βασιζόμενες σε πολυμερικά υλικά, οι οποίες είναι εμπλουτισμένες με metal organic framework και graphene oxide fillers, όπου εδώ πέρα, σε αυτό το παράδειγμα, έχουμε δει ότι μπορούμε να αυξήσουμε ταυτόχρονα, σε σχέση με το σκέτο πολυμερές, πολυσουλφών, χρησιμοποιήσαμε εδώ, το permeability για carbon dioxide και το selectivity ταυτόχρονα σε συστήματα διοξείδιου του άνθρακα ζώτου, διοξείδιου του άνθρακα του μεθανίου. Οπότε έχουμε ονομάσει αυτά τα συστήματα dual action fillers. Συνήθως είτε το permeability αυξάνει και μειώνεται το selectivity, είτε το ανάποδο. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε καταφέρει να τα αυξήσουμε και τα δύο. Ανάλογη δουλειά εδώ πέρα με τροποποιημένους νανοσωλήνες άνθρακα, τους οποίους έχουμε βάλει σε πολυμερικές μεμβράνες. Και έτσι έχουμε δει σε αυτό το σύστημα εδώ πέρα, το οποίο το paper είναι σε revisions of the Industrial Engineering Chemistry Research,
Έχουμε δει ότι καταφέραμε να έχουμε αύξηση του permanence και του selectivity, καθώς επίσης και enhancement of mechanical properties. Έτσι, αυτά τα fillers, αυτά τα οι τροποποιημένοι νανοσωλήνες μέσα στο πολυμερί, μέσα στο πολυμερές, αυξάνουν επίσης μηχανικές ιδιότητες. Συστήματα ιωτικών ρευστών με ZIFs, με Zeolite και Midazolite Frameworks, πάλι εδώ πέρα η εφαρμογή για διαχωρισμό διοξιδίου του άνθρακα. Εδώ πέρα έχουμε ουσιαστικά δημιουργήσει μεμβράνη ZIF και έχουμε κλείσει τα gaps, νομίζω εδώ φαίνεται καλύτερα, έχουμε κλείσει τα gaps με ένα ιωτικό ρευστό, ώστε να αυξήσουμε το selectivity και μέσω elimination των gaps, αλλά επίσης αυτό το ιωτικό ρευστό έχει affinity για carbon dioxide. Έτσι λοιπόν το selectivity αυξήθηκε εδώ πέρα, έχουμε σε σχέση με τη βιβλιογραφία, έχουμε αυξήσει πολύ το selectivity σε αυτές τις composite membranes of zeolite και midazolite frameworks και ιωτικά ρευστά. Και φυσικά δεν μπορούμε να αφήσουμε τις ζεολιτικές μεμβράνες. Εδώ πέρα έχουμε διάφορα challenges όπως το pore orientation, πώς μπορείς να φτιάξεις μια μεμβράνη, είτε καταλυτική είτε για διαχωρισμούς, ώστε να έχεις τους πόρους να είναι oriented με συγκεκριμένο τρόπο, να μην έχουν defects, όπως ξέρουμε οι ανόργανες μεμβράνες σε μεγάλη κλίμακα υποφέρουν από τα defects σε σχέση με τις πολυμερικές, και να έχουν όσο το δυνατόν μικρότερο thickness, ώστε να έχουμε αυξημένες διαπερατότητες. Εδώ δουλέψαμε με ένα ζεόλιθο, ο οποίος έχει μονοδιάστατα κανάλια, είναι αλουμίνο φωσφέιτ ζεολάιτ. Βλέπουμε το X-ray diffraction από ένα powder σύστημα όπως αυτό, με διάφορους κρυστάλλους του Alpha-4-5, το οποίο ανήκει στο AFI structure, έχει πορώδες, μικροπορώδες και ένα μέγεθος πορών περίπου 7 angstrom. Οπότε εδώ βλέπουμε όλα τα διάφορα orientations. Ο σκοπός μας είναι να φτιάξουμε μια μεμβράνη αυτού του ζεολίθου, ούτως ώστε οι πόροι να είναι κάθετα στο υπόστρωμα, ούτως ώστε να έχουν υψηλούς ρυθμούς διάχυσης. Άρα λοιπόν αυτό θα μας το έδειχνε το XRD αν κάναμε eliminate όλα τα άλλα peaks και αφήναμε μόνο το 002, αυτή η κρυσταλλογραφική διεύθυνση δείχνει ότι τα κανάλια θα ήταν oriented perpendicular to the support. Οπότε αναπτύξαμε, εδώ ήταν στο group του Μιχάλη του Τσαπατσί, αναπτύξαμε το seeded growth, ώστε να απομονώσουμε το nucleation από το growth, και αυτή χρησιμοποιούμε ακόμα και τώρα, αυτή την τεχνική. Ουσιαστικά με λίγα steps έχουμε το πορώδες, υπόστρωμα, το τροποποιούμε με silanization και βάζουμε κάποια seeds, τα κάνουμε covalently attached πάνω στο υπόστρωμα από τον ίδιο ζεόλιθο, και στη συνέχεια με υδροθερμική κατεργασία πάνω σε αυτά τα seeds αναπτύξουμε τη μεμβράνη. Κάποιες φωτογραφίες από τα τελικά που θέλω να σας δείξω. Βλέπουμε εδώ πέρα τα films, τις μεμβράνες που αναπτύξαμε και βλέπουμε το orientation. Έτσι μόνο το 002 peak φαίνεται στο X-ray diffraction, που σημαίνει ότι έχουμε oriented, το βλέπουμε και από τις φωτογραφίες της μικροσκοπίας. Αυτό που περαιτέρω μελετήσαμε είναι πώς θα κλείναμε τα gaps. Έτσι είδαμε, προσπαθήσαμε να μελετήσουμε, να δούμε πώς συμπεριφέρεται η ανάπτυξη των μεμβρανών και να μπορέσουμε να κάνουμε tune την ανάπτυξη του μεμβρανών προς την κατεύθυνση που θέλουμε, πάντα σε ένα oriented way, ώστε πάντα τα κανάλια να διατηρούνται κάθετα στον πόρο. Έτσι λοιπόν βρήκαμε ότι το composition του synthesis gel κατά την υδροθερμική κατεργασία επιδρά και κάνουμε optimize αυτές τις συνθήκες και τις εφαρμόσαμε σε αυτά τα columnar films που είδαμε πριν, και είδαμε πραγματικά ότι το film τώρα αρχίζει να μεγαλώνει in play, παράλληλα. Έτσι λοιπόν κλειστήκαν από μόνο τους τα gaps και το orientation παρέμεινε όπως βλέπουμε εδώ. Κάποιες παραπάνω φωτογραφίες, ion milling εδώ πέρα, να δούμε τα διάφορα layers. Άρα λοιπόν έχουμε το macroporous alumina support, ένα ενδιάμεσο layer τιτανίας και το μικροπορώδες ημένιο εδώ πέρα, το οποίο γίνεται ο διαχωρισμός. Και φυσικά πριν την εφαρμογή πήγαμε να δούμε τις μεμβράνες, να δούμε πόσο καλές είναι. Έτσι το pervaporation test, ουσιαστικά εδώ χρησιμοποιούμε ένα μείγμα όπου το ένα συστατικό έχει κινητική διάμετρο πάνω από το μέγεθος των πόρων και το άλλο μικρότερο, για να δούμε τι selectivity παίρνουμε. Άρα λοιπόν χρησιμοποιήσαμε εφτάνιο και αυτό το οργανικό compound, το ένα μικρότερο των πόρων, το άλλο μεγαλύτερο, και είδαμε ότι πραγματικά έχουμε ένα μεγάλο separation factor, που σημαίνει ότι η μεμβράνη λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Ένα παράδειγμα λοιπόν πώς φτιάχνουμε ζεολιθικές μεμβράνες με αυτόν τον τρόπο. Μια άλλη εφαρμογή είναι οι μεμβράνες που αναπτύσσουμε που έχουν κανάλια νανοσωλήνων άνθρακα. Εδώ υπάρχει
υπάρχουν πολλές δουλειές modeling που δείχνουν ότι τέτοιες μεμβράνες, αν μπορούν να φτιαχτούν, αναμένεται να έχουν υπερυψηλό flux εξαιτίας του fast diffusion through the carbon nanotubes. Αυτό ιδιαίτερα έχει εφαρμογή και στα συστήματα αερίων, αλλά επίσης και στην επεξεργασία του νερού. Για παράδειγμα, εξετάζουμε τώρα με το CMAT, το Center for Membranes Advanced Water Technology Center, που είπα πριν, RO membranes με βάση νανοσωλήνες άνθρακα. Εδώ πέρα, όπως βλέπουμε εδώ σε αυτό το σχήμα, υδροφοβικές, υδροφιλικές interactions, έτσι, υδρόφοβοι νανοσωλήνες, το νερό στη μέση, προσπαθεί να αποφύγει interaction με τα walls, έτσι, περνά τη μεμβράνη από το κέντρο και με hydrogen bonding φτιάχνουν μια λυσίδα και περνάνε πάρα πολύ γρήγορα, έτσι αυτό λέγεται single file diffusion, μιμείται τον τρόπο που περνάει το νερό από τη σάκο από βιολογικές μεμβράνες. Αυτό προσπαθούμε εδώ να εφαρμόσουμε και προσπαθούμε να φτιάξουμε τέτοιες μεμβράνες με το δίνουν άνθρακα. Χρησιμοποιούμε λοιπόν templates όπου με chemical vapor deposition αναπτύσσουμε τέτοιου είδους μεμβράνες. Αυτές οι μεμβράνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν βάζοντας, τοποθετώντας, κάνοντας deposition καταλυτικά σωματίδια, καθώς επίσης και για διαχωρισμούς με τροποποιήσεις. Βλέπουμε εδώ ότι μετά το treatment σε κάθε κανάλι του template, αυτό το template είναι anodized alumina, έχουμε έναν νοσηλήνο άνθρακα. Άρα λοιπόν μπορούμε να τα απομακρύνουμε μετά και να πάρουμε αυτού του είδους τα arrays. Το πήγαμε ένα βήμα παραπέρα και χρησιμοποιήσαμε έναν μικροπορό ζεόλιθο με oriented σύστημα πόρων, όπως αυτό εδώ που βλέπουμε. Έτσι, εδώ βλέπουμε τους πόρους ενός αλούμινο φωσφέιτ ζεολάιτ που έχουν διάμετρο 7 angstrom σε αυτή την πολύ όμορφη φωτογραφία υψηλής ευκρίνειας. Και ο σκοπός μας είναι να δούμε αν μπορούμε να φτιάξουμε ένα νανοσωλήνα ανακανάλι, ώστε να έχουμε μια μικροπορώδη μεμβράνη νανοσωλήνων άνθρακα. Έτσι, αυτό το καταφέραμε, δεδομένο ότι δεν ανέφερα όλα τα steps, αλλά για να φτιάξουμε έναν κρυσταλλικό μικροπορώδη ζεόλιθο, χρησιμοποιούμε structure directing agents, τα οποία μετά το growth παραμένουν μέσα στους σπόρους και χρειάζεται activation για να τα διώξουμε, calcination κυρίως. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιήσαμε πυρόλυση, ώστε αυτό το organic template μέσα στους σπόρους να μετατραπεί σε carbon nanotube. Και φαίνεται από το Raman εδώ ότι καταφέραμε να έχουμε πολύ μικρούς νανοσωλήνες άνθρακα. Βλέπουμε χαρακτηριστικά στο Raman που αντιστοιχούν σε single wall carbon nanotubes, όπως το radial breathing mode και άλλα features. Έτσι, εδώ πέρα έχουμε πολύ μικρούς νανοσωλήνες άνθρακα, μικρότερους του ενός νανομέτρου σε πάχος. Τους χρησιμοποιήσαμε λοιπόν αφού κλείσαμε τα gaps με κάποιο πολυμερές για διαχωρισμούς. Έτσι λοιπόν είδαμε διαχωρισμό διαφόρων αερίων και αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι έχουμε μια αύξηση του permeance στις μεμβράνες με νανοσωλήνες σε σχέση με τις σκέτες της τάξης μέχρι 12 φορές, παρόλο που οι πόροι, το μέγεθος πόρων μικραίνει εξαιτίας της ανάπτυξης των νοσολίων μέσα σε αυτούς τους πόρους. Ταυτόχρονα η εκλεκτικότητα δεν επηρεάστηκε σε αυτή την περίπτωση. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα high flux system το οποίο αποτελείται από νοσολίνες άνθρακα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές. Τέλος, αυτό το πεδίο των μεμβρανών, μια εφαρμογή σαν παράδειγμα για water treatment, όπως είπαμε, πριν μια περιοχή που οι μεμβράνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ανέφερε τη δουλειά του κ. Ματζαβίνου, εγώ μπορώ να συνεισφέρω εδώ πέρα με τις μεμβράνες. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το παράδειγμα εδώ, αναπτύξαμε ultrafiltration μεμβράνες, PVDF-based, οι οποίες είναι πολυλειτουργικές, δηλαδή επιφέρουν εδώ πέρα κάποια end results, έτσι, ένα πολύ καλό oil rejection, και ταυτόχρονα τις είχαμε εμπλουτίσει με φωτοκαταλυτικά νανοσωματίδια, tungsten oxide, ούτως ώστε να έχουμε και degradation of organic pollutants. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εξετάσαμε αυτό το αντιβιωτικό, κάνοντας target wastewater treatment από νοσοκομεία, για παράδειγμα. Έτσι. Οπότε είδαμε αύξηση του absorbance στο IR και επίσης αποτελεσματικό degradation, αποδόμηση αυτών των οργανικών ρήπων μέσα από αυτές τις μεμβράνες, όπως είπα, ταυτόχρονα με πολύ καλά rates of oil rejection. Τέλος, πάνω σε αυτές τις μεμβράνες, καινούργιες εφαρμογές που βλέπουμε από fundamental point of view,
Μελετάμε κάτι το οποίο θα φανεί κάπως παράξενο, παρόλα αυτά μελετάμε την επίδραση μαγνητικού πεδίου πάνω στο functionality των μεμβρανών. Βασικά βασιζόμαστε στο γεγονός ότι τα μόρια έχουν μαγνητικές ιδιότητες. Για παράδειγμα, το άζωτο είναι διαμαγνητικό, το οξυγόνο είναι παραμαγνητικό, που σημαίνει ότι υπό την παρουσία μαγνητικού πεδίου αυτά τα μόρια θα συμπεριφερθούν διαφορετικά. Βλέπουμε εδώ πέρα σε macroscopic scale τι γίνεται αν μέσα σε ένα μαγνήτη βάλουμε ένα οξυγόνο, βάλουμε υγρό οξυγόνο, θα δούμε ότι γίνεται trap λόγω του γεγονότος ότι το οξυγόνο είναι παραμαγνητικό. Άρα λοιπόν είδαμε, μελετήσαμε αυτά τα interactions στις σε μεμβράνες, καθώς επίσης και συστήματα adsorption και absorption. Φέτος δημοσιεύσαμε αυτές τις τρεις πατέντες λοιπόν πάνω σε αυτές τις εφαρμογές. Δεν έχουμε δημοσιεύσει κάτι σε papers μέχρι να έπρεπε να τελειώσουμε με αυτές τις πατέντες. Οπότε είναι πολύ promising και είμαστε πολύ excited για αυτές τις τεχνολογίες εδώ πέρα, όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μαγνητικό πεδίο για να κάνουμε tune τα διάφορα μόρια, τα διάφορα αέρια, πάνω σε επιφάνειες, πάνω σε μεμβράνες, για εφαρμογές καταληπτικές και εφαρμογές separations. Είναι ένα πεδίο το οποίο μπορούμε τώρα που έχουν δημοσιευθεί αυτές οι πατέντες να αναπτύξουμε περαιτέρω. Τελευταία περιοχή και κλείνω. Τα νέα υλικά, όλα αυτά βασίζονται επίσης σε υλικά. Άρα λοιπόν εδώ πέρα μελετάμε και έχουμε σαν στόχο να αναπτύξουμε καινοτόμα υλικά, κυρίως εφαρμόζοντας τεχνικές νανοτεχνολογίας. Είναι γνωστό ότι και το σχήμα αλλά και το μέγεθος νανοκαταλυτών επιδρά και στο yield και στο selectivity. Επίσης αντιδράσεις συμπεριφέρονται διαφορετικά όταν λαμβάνουν χώρα υπό nano confinement, υπό restricted environment, σε σχέση με τις ίδιες αντιδράσεις στο bulk. Τέτοιοι είδους nanoreactors έχουν δημιουργηθεί, έχουν δημοσιευθεί. Εδώ είναι η δικιά μας συνεισφορά με nanoantidραστήρες μέσα σε self-assembled systems, για τα οποία λίγο θα μιλήσω πιο μετά, αν επιτρέπει ο χρόνος. Επίσης βλέπουμε εδώ ότι όταν έχουμε νανοσωλήνες άνθρακα, όπως οι μεμβράνες που περιέγραψα πριν, νανοσωλήνων άνθρακα, και τρέχουμε χημικές αντιδράσεις, τότε το confinement επηρεάζει την απόδοση, οπότε βλέπουμε εδώ πέρα και την συμπεριφορά αυτών των αντιδράσεων. Βλέπουμε εδώ το selectivity, όταν η ίδια αντίδραση εδώ γίνεται σε bulk και όταν γίνεται υπό carbon nanotube confinement, πόσο σημαντικά αλλάζει το selectivity εξαιτίας αυτού του confinement. Άρα λοιπόν μια χρήση εδώ πέρα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις μεμβράνες νανοσωλήνων άνθρακα, καθώς και τις μικροπορώδεις μεμβράνες που έδειξα πριν. Νάνοζεόλιθοι, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Εδώ πέρα έχουμε αναπτύξει μια τεχνολογία που μπορούμε να κάνουμε έλεγχο του growth των ζεολίθων και να φτιάξουμε νάνοζεολίθους σε αυτά τα συστήματα, τα οποία είναι carbon replicas, τα χρησιμοποιούμε σαν templates, με τα οποία ξεκινάμε PMMA spheres και κάνουμε infiltrate κάποια carbon sources, μετά διώχνουμε τα PMMA και μένει αυτό το carbon replica, το οποίο αποτελείται από nanoreactor chambers, όπως βλέπουμε εδώ. Εδώ λοιπόν, όταν πάμε να φτιάξουμε έναν ζεόλιθο και κάνουμε load το synthesis gel, ο ζεόλιθος θα σταματήσει να αναπτύσσεται όταν φτάσει στα όρια αυτού του chamber, αυτού του νανοδοχείου πια, και έτσι βλέπουμε μια πολύ ωραία εδώ πέρα ένα monodispersed population of nanozeolites. Η ιεραρχική ζεόλιθη είναι επίσης ένα στόχος στα μοντέρνα υλικά για τις χημικές διεργασίες. Ιεραρχική ζεόλιθη είναι συστήματα τα οποία, in addition to the microporosity, έτσι, ένα ζεόλιθος κυρίως είναι μικροπορώδες, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μεσοπορώδες, επίσης δίκτυο μέσα, το οποίο θα χρησιμοποιείται σαν highway για να μεταφέρονται πολύ γρήγορα έτσι υψηλούς βαθμούς ρυθμούς διάχυσης αντιδρώντα και προϊόντα από και προς τα active centers στους μικροπόρους. Έτσι λοιπόν, αυτό το παράδειγμα εδώ πέρα, ένα paper το οποίο είναι σχεδόν έτοιμο να δημοσιευθεί, χρησιμοποιήσαμε τον μικροπορώδη zeolite Y, ο οποίος είναι fogicide ζεόλιθος, με μια διάμετρο 7 angstrom, είναι μικροπορώδες. Με συγκεκριμένο συνδυασμό structure directing agents καταφέραμε να κάνουμε induced μεσοπορώδες σε αυτό το ζεόλιθο, το οποίο φαίνεται και από την ποροσυμμετρία. Βλέπουμε το χαρακτηριστικό βροχοϊστέρησης εδώ πέρα, το οποίο είναι η ένδειξη του capillary condensation σε μέσο pores, και αν κάνουμε το pore size distribution, βλέπουμε ότι in addition to the micropores, εδώ σχεδόν 7 angstrom που το περιμένουμε από τον zeolite Y, έχουμε και ένα σημαντικό population of meso pores με μία μέση διάμετρο περίπου 4
νανόμετρα. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα ιεραρχικό σύστημα ζεολίθου. Έχουμε μελετήσει καταλυτική ανάπτυξη επίσης διαφόρων μορφών carbon, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν catalyst supports, καθώς και σαν electron materials. Κάποια ενδεικτικά αποτελέσματα θα ήθελα να δείξω εδώ. Και τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στα συστήματα αυτά των νανοαντιδραστήρων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να φτιάξουμε πολύ μικρά σωματίδια καταλυτών, να κάνουμε control το size και το shape, που όπως δείξαμε επιδρά πολύ στην συμπεριφορά. Επίσης, να φτιάξουμε συστήματα μετάλλων, όπως και ημιαγωγών, ούτως ώστε με τη μετατροπή του μεγέθους να μπορούμε να κάνουμε engineer του band gap. Άρα λοιπόν την απορρόφηση του φωτός, ούτως ώστε να επιτύχουμε, για παράδειγμα, πιο αποτελεσματικές φωτοκαταλυτικές αντιδράσεις. Μπορούμε να κάνουμε επίσης sensitized titanium με quantum dots, επίσης για φωτοκαταλυτικές εφαρμογές. Σύντομα να αναφέρω εδώ, αυτό που χρησιμοποιούμε είναι το rich structural polymorphism, έτσι, ο δομικός πολυμορφισμός συστημάτων αμφιφιλικών, τα οποία με self-assembly δημιουργούν μια σειρά από domains με διάφορα σχήματα και διάφορα μεγέθη στην ανωκλίμακα. Έτσι. Ουσιαστικά αυτά τα μόρια, τα οποία είναι αμφιφιλικά, που σημαίνει ότι έχουν μέρη υδρόφοβα και μέρη υδρόφυλλα, όταν βρίσκονται σε παρουσία διάφορων διαλυτών διαφορετικής πολικότητας, για παράδειγμα water and oil, κάνουν self-assembly και δημιουργούν αυτά τα πολύ όμορφα μικύλια, συστήματα μικυλίων, σε υγρή φάση καθώς και σε υγρούς κρυστάλλους. Αυτά τα χρησιμοποιήσαμε, τα φτιάξαμε, τα μελετήσαμε και τα χρησιμοποιήσαμε σαν νανοαντιδραστήρες για να μπορέσουμε μέσα να κάνουμε control, size και shape διαφόρων υλικών. Εδώ βλέπουμε ημιαγωγούς με διάφορα μεγέθη και σχήματα, νανοσωλήνες. Κάποιες από αυτές τις δομές ήταν πρώτη φορά. Για παράδειγμα, εδώ είχαμε φτιάξει για πρώτη φορά νανοσωλήνες zinc selenide, ένας ημιαγωγός. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλα συστήματα. Εδώ έχουμε πολύ μικρά μεταλλικά νανοσωματίδια, τα οποία φτιάξαμε σε αυτούς τους νανοαντιδραστήρες, οι οποίοι είναι πραγματικά αρκετά promising συστήματα για τέτοιου είδους νανοκαταλύτες και νανοσυστήματα. Έτσι λοιπόν, για να επανέλθω, αυτές ήταν οι τέσσερις περιοχές τις οποίες περιέγραψα, τις οποίες θα ήθελα και πιστεύω ότι υπάρχει χώρος για να αναπτυχθούν αυτές οι τεχνολογίες στην Πάτρα, έτσι στην ετερογενή κατάλυση με διάφορα συστήματα, για παράδειγμα τους ζεολίθους, διαχωρισμούς, carbon capture με ετερογενή συστήματα, διεργασίες μεμβρανών, κάτι που επίσης πιστεύω ότι η Πάτρα πρέπει να αναπτύξει, και όλα αυτά backed up με νέα υλικά και νανοτεχνολογία. Έτσι λοιπόν να επιφέρουμε integration και μέσα στον τομέα, αλλά και εκτός, κυρίως όμως μέσα στον τομέα, για παράδειγμα να αναπτύξουμε ολοκληρωμένες χημικές διεργασίες, όπως αυτό το παράδειγμα που αναφέρω εδώ, δηλαδή για παράδειγμα χημικά και fuels και καύσιμα από τη θάλασσα, τον ήλιο και ένα harmful compound το οποίο είναι το διοξείδιο του άνθρακα. Έτσι λοιπόν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να εξάγουμε υδρογόνο, να πάρουμε υδρογόνο από την θάλασσα με splitting. Εδώ πέρα ο κ. Βλεπέλης, ο κ. Κατσαούνης έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Μπορώ να συνεισφέρω με τις μεμβράνες για διαχωρισμό ή proton exchange membranes. Επίσης ο κ. Τζαβίνος. Το υδρογόνο λοιπόν θα παραχθεί, θα αντιδράσει με διοξίδιο, capture of carbon dioxide και high purity, στο οποίο επίσης μπορώ να συνεισφέρω, και αντιδράσεις reduction of carbon dioxide. Εδώ πέρα, αν γίνει φωτοκαταλυτικά, ο κ. Κονταρίδης, ο κ. Κυριάκου, έτσι εδώ πέρα μπορούμε να συνεργαστούμε, ο κ. Μπογκοσιά να μελετήσει αυτά τα υλικά όσον αφορά την επιφάνεια. Hydrogen storage επίσης μπορώ να συνεισφέρω, ώστε να έχουμε αποθήκευση του υδρογόνου για να χρησιμοποιούμε τη διεργασία και τη νύχτα μέσω ενός fuel cell, hydrogen cell. Πάλι ο κ. Μπεμπέλης εδώ πέρα μπορεί να βοηθήσει, και έτσι να έχουμε uninterrupted process από την οποία θα παράγεται διοξείδιο του άνθρακα. Μεμβράνες διαχωρισμού για να διαχωρίζουμε και τα αντιδρώντα και τα προϊόντα και να παράξουμε χρήσιμα προϊόντα από μια τέτοια διεργασία. Αυτό είναι το integration που θα ήθελα εγώ να αναπτύξω, ώστε να είμαστε σαν ομάδα
επιτυχημένοι και σε proposals και σε συνεργασίες κλπ. Αν ήταν η θέση για ερευνητικό κέντρο, θα σταματούσα εδώ, όμως είμαστε στο Πανεπιστήμιο, άρα λοιπόν πρέπει να δούμε και τα άλλα legs. Πρέπει να ολοκληρώσουμε όμως, γιατί έχει περάσει αρκετά χρόνια και θα είμαστε ευχαριστούμε για ερωτήσεις. Είναι το τελευταίο slide εδώ πέρα και κλείνουμε. Αυτά είναι αυτή είναι η εμπειρία μου από το teaching αυτά τα χρόνια. Τα μαθήματα τα οποία έχω διδάξει και πόσες φορές, heat transfer, thermodynamics, principles of chemical engineering, industrial catalysis, colloids and interface science στο επίπεδο των διδακτορικών και του master, fundamentals of nanotechnology για να μάθουμε επιλογές, PhD research methods, summer internship επίσης. Έχω κάνει supervise 10 ομάδες senior design projects, 8 σαν main advisor και 2 σαν co-advisor. Undergraduate advising σε επιμονή μου βάσεως και αρκετά απαιτητικό, περίπου 35 φοιτητές κάνουν advice ένα εξάμηνο. Έχω συμμετέχει σαν πρόεδρος ή μέλος σε διάφορες επιτροπές του τμήματος και του πανεπιστημίου. Έχω υπάρξει μέλος τριμελούς επιτροπής των graduate thesis στο Χαλίφα University για 33 φοιτητές. Έτσι, με βάση αυτό, αν ήθελα να αναφέρω teaching interest, θα ήθελα να διδάξω core courses of chemical engineering φυσικά. Ωστόσο, όσον αφορά με βάση τις ανάγκες του τμήματος και όσον αφορά το admin, πάλι εξαρτάται από τις ανάγκες του τμήματος. Έχω κάνει highlight εδώ πέρα τη λέξη εξωστρέφεια. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα μπορούσα να βοηθήσω το τμήμα. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για την